Το τέταρτο κύμα τη πανδημία χαρακτηρίστηκε ω το πιο βαρύ από τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου τη Αλεξανδρούπολη Βαγγέλη Ρούφο. Μάλιστα, όπω είπε ο ίδιο, αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε σχετική ύφεση, χωρί όμω να μπορεί κανεί να γνωρίζει πω πότε θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Έχουμε μια πτώση κρουσμάτων στο νομό και στην περιφέρεια και μια επιπέδωση, θα έλεγα, του κύματο, για να μην πούμε ότι έχουμε μια κατακόρυφη πτώση προ Θεού. Έχουμε μια πτώση μικρή, κατεβήκαμε ένα επίπεδο. Όπω είπε ο κύριο Ρούφο, οι θάνατοι από ασθενεί στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη ήταν περίπου 500, ενώ την ίδια ώρα μίλησε με αριθμού νοσηλίων COVID στο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι οποίε, όπω είπε, δεν έχουν καμία σχέση με εκείνε τη περασμένη εβδομάδα. Επίση, δόθηκαν 8 εισιτήρια σε άτομα που νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη, ενώ το τελευταίο 24ωρο δεν σημειώθηκε κανένα θάνατο ασθενού με COVID. Σήμερα στι κλινικέ COVID στο νοσοκομείο νοσηλεύονται περίπου 40-42 ο ασθενείς σε απλές κλίνες και εννέα ασθενείς σε κλίνες COVID, σε κλίνες μεθ. Ε, αυτό δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει περισσότερο από μία-δύο εβδομάδε και προ καμιά περίπτωση, να μην φέρει χαλάρωση μέτρων και τήρηση όλων των υγειονομικών ε, πρωτοκόλων που θα πρέπει από του πολίτε. Δηλαδή, φοράμε τη μάσκα πλέον με τα χέρια, κρατάμε τι αποστάσει, όλα αυτά τα οποία πλέον μα έχουν γίνει μια συνήθεια καθημερινή. Σημαντικό ρόλο στο κύμα αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Ρούφο, έπαιξαν και τα μικρά νοσοκομεία τα οποία αντιμετώπιζαν τα πιο ήπια περιστατικά, ανακουφίζοντα σε αριθμό κλεινών το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη ενώ ευχάριστη Νότα αποτέχει αποτέλεσε η αποδιασωλήνωση των δύο νέων ανθρώπων από την Τετάρτη από τη Μονάδα Εντατική Θεραπεία. Ωστόσο, η μετάλλαξη όμικρων είναι μπροστά μα. Επομένω, όπω υπογράμμισε ο διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου τη Αλεξανδρούπολη, οφείλουμε να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φοβάστε για τη μετάλλαξη όμικρων. Το παρακολουθούμε, τα βλέπουμε τι γίνεται πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια θα έλεγα. Ακόμα στη χώρα μας είναι πολύ λίγα τα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρων. Ε, είμαστε έτοιμοι για όλο, όπως και όλη η κοινότητα η υγειονομική βλέποντας και κάνοντας.